Παραδίδεται αύριο 1η Ιουνίου στην κυκλοφορία το υπολοιπόμενο νότιο τμήμα της Ιόνιας Οδού και θα ολοκληρωθεί έτσι η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου με τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου Χαρίλαος Τρικούπης. Τεράστιο έργο και με πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία χαρακτήρισε την Ιόνια Οδό ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης. Αλλάζουν πολλά σε σχέση με τις παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας, γιατί οι οδικοί άξονες δεν είναι μόνο για να πηγαίνουμε με ασφάλεια σαν πολίτες που μετακινούμαστε, έχουν πολλαπλά ωφέλη στην αναπτυξιακή και στην παραγωγική δραστηριότητα. Με την παράδοση αυτού του τμήματος δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο τμήμα 102 χιλιόμετρων ασφαλού σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ελαία σε όλο του το μήκος. Το νέο υποπαράδοση τμήμα συνολικού μήκους 6,5 χιλιόμετρων ξεκινά από το σημείο σύνδεσης με τη γέφυρα στο Αντίριο και καταλήγει στην είσοδο της Σύραγγας της Κλόκοβας. Στον λόγο τμήμα περιλαμβάνονται σημαντικά τεχνικά όπως ο ανισόπεδος κόμβος Αντιρίου καθώς και η σύραγγα της Μακίνιας, μια σύραγγα διπλού κλάδου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνσης συνολικού μήκους 500 μέτρων. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μίλησε για τις καθυστερήσεις που προκαλούσε η υπόθεση των απαλωτριώσεων στην εξέλιξη των μεγάλων έργων στην περιοχή, καθώς και για το υπέρογκο κόστος ορισμένων εξ αυτών. Οι καθυστερήσεις της απαλωτριώσεις γεννούσαν και πάρα πολλά αιτήματα από πλευράς των αναδόχων σε σχέση με αποζημιώσεις λόγω καθυστέρησης του έργου με μη δική τους υπαιτιότητα. Πλέον το ταξίδι από το Αντίριο μέχρι τα Ιωάννινα μέσω των λειτουργού των τμήματων της Ιόνιας Οδού θα διαρκεί λίγο περισσότερο από 2 ώρες αντί σχεδόν 3,5 ώρων που απαιτούνταν μέσω της υφισταμένης Εθνικής Οδού. Με την πλήρη ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου η διάρκεια του ταξιδιού θα μειωθεί σε μόλις 1 ώρα και 30 λεπτά. Η παράδοση θα γίνει σε 2 φάσεις. Αρχικά θα δοθεί σε κυκλοφορία το ρεύμα με κατεύθυνση προς Αντίριο προκειμένου να εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες, ενώ το μεσημέρι θα δοθεί σε κυκλοφορία και το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ιωάννινα. Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών έχουν ληφθεί, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση των οδηγών.